Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το μεγάλο δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε όλα τα σημαντικά νέα της ημέρας. Στο σιρτάρι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκεται η ρύθμιση που θα νομιμοποιήσει ουσιαστικά τις πράσινες λαϊκές αγορές όλης της χώρας. Στην Αλεξανδρούπολη, ο φάκελος Πράσινη Λαϊκή ξανά άνοιξε πρόσφατα με τον συμπαραστάτη του Δημότη να προτείνει τρίμηνη παράταση της ισχύουσας λειτουργίας της, διάστημα κατά το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου. Σε τρεις μήνες θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για την πράσινη λαϊκή αγορά της Αλεξανδρούπολης που εδώ και τρεις εβδομάδες λειτουργεί στο νέο της χώρο, την πλατεία του Κεπακή. Η πράσινη λαϊκή λειτουργεί με βάση το εθιμικό δίκαιο, γεγονός που είναι σε γνώση των παραγωγών που δραστηριοποιούνται σε αυτήν. Ο συνήγορος, από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι διάβασα τουλάχιστον στην έκθεση που έχει κάνει, δεν αναφέρει ότι είναι παράνομο. Αναφέρει βέβαια ότι δεν βασίζεται στον νόμο για τις λαϊκές αγορές, όμως από την άλλη μεριά βασίζεται στο εθιμικό δίκαιο που επικρατεί ανά την Ελλάδα. Γνωρίζοντας όμως ότι με την καινούργια χρονιά βγαίνει το καινούργιο νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές που θα γίνονται από τους παραγωγούς σε καθημερινή βάση, δίνει και την παράταση των τριών μηνών, ούτως ώστε να εξομαλυνθεί και να έρθει σε συμφωνία το εθιμικό δίκαιο που επικρατεί κανά τόπους με το νόμο που θα βγει σε λίγο καιρό. Η κατάσταση με την πράσινη λαϊκή αγορά έχει φτάσει στο γραφείο του συμπαραστάτη του Δημότη του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο οποίος σημειώνει ότι η πράσινη λαϊκή λειτουργεί μόνο με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι με βάση τον ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ουσιαστικά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, λέτε, κύριε Βασματζίδη, πως η πράσινη λαϊκή με την μορφή που λειτουργεί μέχρι και σήμερα είναι παράνομη. Ναι, δεν θα έπρεπε να λειτουργεί με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Όχι, και επίσης αυτό που μας λέτε και είναι, θα έλεγα, εντυπωσιακό, ότι μέχρι στιγμής, όλα αυτά τα χρόνια, οι εκάστοτε δημοτικές αρχές συνηγορούσαν στο να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο η συγκεκριμένη λαϊκή, δηλαδή παράνομα. Αφού δεν ακολουθούσαν τις νομικές διατάξεις και την νομοθεσία. Ναι, οι δημοτικές αρχές παίρνουν τις αποφάσεις με τα δημοτικά τους συμβούλια. Τα δημοτικά, οι πράξεις αυτές, εφόσον δεν έχουν κατακυληθεί, όπως είπα, έχουν το τεκμήριο της νομιμότητας. Από εκεί και πέρα, κάποιου φορέα, κάποιου δημότη που θα προσφύγει τελικά στη δικαιοσύνη για να τις κηρύξει αυτές τις αγορές παράνομες. Αλλά ναι, σίγουρα είναι παράνομες, αυτό το είπαμε. Στις αρχές Ιανουαρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η ειδική ρύθμιση του Υπουργείου Ανάπτυξης και να θεσμοθετηθούν οι πράσινες λαϊκές αγορές ανά την Ελλάδα. Γι' αυτό και έχει δοθεί μια παράταση τριών μηνών στην υφιστάμενη λειτουργία της πράσινης λαϊκής αγοράς της Αλεξανδρούπολης. Το καινούργιο νομοσχέδιο λέει ότι οι παραγωγοί θα έχουν δικαίωμα να κάνουν σε καθημερινή βάση, σε κάποιο μέρος που θα ορίσουν οι Δήμοι, λαϊκή αγορά, ούτως ώστε να έχουν πρόσβαση στα ντόπια προϊόντα, δίνει έμφαση στα τοπικά προϊόντα, οι καταναλωτές της κάθε περιοχής. Οι παραγωγοί πάντως στηρίζονται στο γεγονός ότι έχουν πάρει άδειες για να πωλούν τα προϊόντα τους στην πράσινη λαϊκή. Κατ' εμέ είναι νόμιμο, γιατί έχουμε πάρει άδειες για να εγκατασταθούμε εδώ. Έχει ακουστεί ότι είναι παράνομη. Το άκουσα κι εγώ. Αλλά γιατί να είναι παράνομη? Είναι πράσινη αγορά, είναι λαϊκή, είναι από τους παραγωγούς. Το θέμα της πράσινης λαϊκής ανακοινήθηκε από ομάδα επαγγελματιών της Αλεξανδρούπολης που προσέφηγαν στο συμπαραστάτη του Δημότη ζητώντας εξέταση της νομιμότητάς της. Με χορό, κρασί, τραγούδι και μοσχάρι, για να αλλάξουμε τώρα θέμα, στη Σούβλα αποχαιρέτησαν το 2012 οι κάτοικοι των Φερών στον Εύρο. Η πρώτη γιορτή σουβλιστού μόσχου στις Φερές είναι πια γεγονός, με τους κατοίκους να ζητούν την θεσμοθέτησή της. Όλη η γιορτή στήθηκε από εθελοντές, ενώ το μοσχάρι που ψήθηκε ζύγιζε περίπου 150 κιλά. Στόχος της γιορτής, εκτός από το γλέντι, ήταν και η διαφήμιση των εκνοτροφικών προϊόντων της περιοχής. Ως απάντηση στην Άγγελα Μέρκελ, οι κάτοικοι των Φερών ξεκοκάλυσαν το μοσχάρι που ψήθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης παρά το τσουχτερό κρύο και το ψηλόβροχο της ημέρας. Να έρθει η Μέρκελ να μας δει και να πάθει ένα κουμπί. Ξεκινάμε από αυτό και μετά συνεχίζουμε, δεν σταματάμε. Και με αντίξουν οι συνθήκες, ο κόσμος το ευχαριστήθηκε, το αγκάλιασε όλο αυτό εδώ πέρα. Και πιστεύουμε ότι θα γίνει θεσμός και θα προσπαθήσουμε τον χρόνο να είμαστε ακόμη πιο οργανωμένοι. Το σφάγιο ζύγιζε περίπου 150 κιλά και ήταν προσφορά ενός κτηνοτρόφου της περιοχής, ο οποίος μάλιστα δεσμεύεται να προσφέρει σφάγια κάθε χρόνο.